Υποχρέωση της πολιτείας χαρακτήρισε την παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες διατηρητέων κτιρίων προκειμένου να τα προστατεύσουν και να τα αναδείξουν, η Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Μαρία Κόλια Τσαρουχά. Στη διάρκεια των εγγενείων της έκθεσης «Αρχιτεκτονική κληρονομιά στη Μακεδονία και τη Θράκη». Όπως είπε η Υφυπουργός στην ομιλία της, δημιουργείται μια μεγάλη υποχρέωση και προς ιδιοκτήτες και προς όλους αυτούς που κατέχουν διατηρητέα κτίρια να καθοριστούν και να δοθούν ικανά κίνητρα και ανταποδοτικά ωφέλη που θα τους βοηθήσουν στην αποκατάσταση και στη διατήρησή τους. Είναι σημαντικό το κράτος να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους για να προστατεύσουν και να αναδείξουν την περιουσία τους, κάτι που θα είναι προς όφελος όλων. Αυτό θέλω να είναι το μήνυμα αυτής της έκθεσης, πρόσθεσε υπουργός. Η έκθεση οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αθλητισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέας Μακεδονίας Θράκης. Και τα εγγένεια πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη. Είναι η σπουδαία κληρονομιά που δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες τέθηκε σε κίνδυνο εξαιτίας της γνωστής νοοτροπίας που επέτρεψε την άναρχη δόμηση των πόλεων και των χώρων μας γενικότερα. Στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, και έχει πολλές μεγάλες πόλεις, η Μακεδονία και η Θράκη, είναι ολοφάνερο πόσο ζημίωσε αυτή η ευκαιριακή δόμηση. Επιβάρυνε το περιβάλλον, έσβησε σημαντικά μνημεία και ίχνη του παρελθόντος. Είναι μεγάλη συζήτηση και μεγάλη προσπάθεια από μέρους μας, ώστε να καθοριστούν και να δοθούν ικανά κίνητρα και ανταποδοτικά ωφέλη που θα βοηθήσουν τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων στην επισκευή, αποκατάσταση και αξιοποίηση περιουσίας τους. Δεν είμαι αρμόδια για να αποφασίσω ούτε για μείωση του έμφυα, ούτε για απαλλαγές, ούτε για. Εγώ έχω υποχρέωση, αφού ασχολούμαι σαν Υπουργείο μαζί με την αρμόδια διεύθυνση. Με ένα μέρος από αυτά, που δεν είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά ωστόσο εμπίπτει στη δικιά μας αρμοδιότητα, να κάνω αυτές τις προτάσεις.